Κάθοντας αυτό το μοναστήρι, η περιοχή θα ανέβει τουριστικά από τον θρησκευτικό τουρισμό 100%. 100%. Άρα, τι χρειάζεται αυτό το μοναστήρι? Πρώτα να λειτουργήσει, να ζωντανέψει. Δεν είναι μόνο να πας, αλλά να το βρει ζωντανό. Όταν θα πάει ο επισκέπτης, να το βρει ζωντανό και να δείξει και κάτι. Τώρα βλέπουν, ήδη έχουν χαλαστεί δύο μοδίλια μεγάλα και τα δύο μαζί 1.600.000 που φτιάξαμε τον πύργο και φτιάξαμε και το αρχονταρίκι. Άρα πάει και βλέπει κάτι ο επισκέπτης. Υπάρχει τώρα μία μελέτη που είναι 570.000 που την έχει παραδώσει ο κ. Ξενόπουλος, ο κ. Σταματάτο, και την έχω στα χέρια μου. Την έχουμε στείλει που περιλαμβάνει, να σας πω τι περιλαμβάνει, περιλαμβάνει την εκκλησία και τη στήριξη των εικόνων και τον περιβάλλον των χώρων να αναχωρηθούν. Την έχω στείλει στην κυρία Κουμούση στην Πάτρα από το Σεπτέμβρη και περιμένω να μου δώσει την έγκριση γιατί τα λεφτά της 570.000 περιμένουν από το ΕΣΠΑ να το εντάξουμε και να το φτιάξουμε και η κυρία Κουμούση δεν μου έχει σηκώσει ούτε το τηλέφωνο ακόμα. Έχω πάει δύο φορές.